Τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Θα είναι λίγο ίσως, ελπίζω για αυτή την ερώτηση να την παρεξηγήσετε, αλλά η μητέρα σας είναι διευθύντρια στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι πρόεδρος. Είναι πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη. Πολύ σημαντική θέση για μια αρχαιολόγο που, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Ναι, βυζαντινολόγος. Mm-hmm. Υπουργός πολιτισμού, ο γιος της. Υπουργός πολιτισμού, δηλαδή αυτός ο οποίος χειρίζεται και διανέμει τον προϋπολογισμό που αφορά το Υπουργείο του. Mm-hmm. Υπήρξε στιγμή που ίσως κάνατε. Ίσως λειτουργήσετε πιο προσωπικά. Απέναντι στο Μουσείο Μπενάκη. Mm-hmm. Ούτε κατα... λογικό και ανθρώπινο. Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό, να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Το Υπουργείο δίνει λεφτά σε έναν φορέα, ο οποίος αποπτεύεται από το Υπουργείο μέσα από δύο τακτικές. Μέσα από δύο τρόπους. Mm-hmm. Είτε με την τακτική επιχορήγηση, την οποία παίρνει οποιοδήποτε οργανισμός δια νόμου. Mm-hmm. Λέει το λογιστήριο του κράτους ότι οι φορείς θα πάρουν από τόσα. Ναι. Και τόσα έχει. Ξέρουμε ότι παίρνει το Μουσείο Μπενάκη από βάθη χρόνου. Ναι, δεν ναι, είμαι. Ναι. Όλοι οι υπουργοί πολιτισμού δεν είναι αυτά. Και υπάρχουν και τα έκτακτα. Λοιπόν, το Μουσείο Μπενάκη. Δεν ξέρω αρκετά έκτακτα αυτά τα χρόνια για το Μουσείο Μπενάκη, όχι. Τα δύο χρόνια που ήμουν. Σοβαρά μιλάτε. Όχι, το λέω γιατί. Λέει, μου κάνει εντύπωση ακόμα και ότι μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είναι δική μου ερώτηση. Είναι ερώτηση καταρχάς των αναγνωστών μας. Και γενικότερα είναι κάτι το οποίο έχει γραφτεί λοιπόν, πολύ αυτό, στο Ιντερνετ και το απολύτως, λέω, ξέρετε γιατί. Απολύτως, αλλά πρέπει να προσέχετε από τους ανθρώπους που τα γράφουν αυτά τα πράγματα. Και θα σας πω γιατί. Εμείς πήραμε μια πολιτική απόφαση. Και η πολιτική απόφαση είναι να πάμε να κάνουμε μια έκθεση βυζαντινής τέχνης ναι. στην Αμερική για ένα πολύ συγκεκριμένο το λόγο. Γνωρίζω. Ο λόγος είναι ότι αν παρατηρήσετε τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία, η Ρωσία, η Βουλγαρία έχουν όλοι μπει στα θέματα του Βυζαντίου και έχουν αποβάλει την Ελλάδα από μέσα. Ναι. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια να υπεραμεινθεί της ελληνικότητας του Βυζαντίου. Αποφασίσαμε λοιπόν πολιτικά. Τυχαίνει όμως στο αντικείμενο αυτό να υπάρχει μια έτσι ιδιαίτερη σχέση στην οικογένειά σας. Σαφώς. Τρία μουσεία κάνουν πάντα τις εκθέσεις, τις βυζαντινές εκθέσεις στο εξωτερικό. Το Βυζαντινό της Αθήνας, το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Μπενάκη. Τα ίδια τρία μουσεία μπήκανε σε μία επιτροπή για να οργανώσουν την έκθεση. Όχι για να ξοδέψουν τα λεφτά. Ναι. Για να το οργανώσουν την το έκθεση. Τα λεφτά παραμένουν και τα ξοδεύει το Υπουργείο. Mm-hmm. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε έκθεση. Ανάλογα λοιπόν. Τι θέλετε να μου πείτε, ότι επειδή έχω την προσωπική σχέση με τη μάνα μου, το Μουσείο Μπενάκη θα το βγάλουμε από μια έκθεση που γίνεται για το Βυζάντιο, όταν είναι από τα κύρια μουσεία για αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Αλλά θέλω... όχι, όχι. Αυτό που έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία είναι το εξής. Εγώ θα σας πω το εξής. Αυτά τα οποία γράφτηκαν στο διαδίκτυο ήταν πολύ ενδιαφέροντα και τα παρακολούθησα. Και είναι και καλό να τα θυμούμε, δεν είναι κακό νομίζω. Καθόλου. Αυτό, παρόλα αυτά όμως ήταν ο πιο φθηνός, ο πιο γελίος τρόπος που έχω δει ποτέ μου να προσπαθεί να χτυπήσουν ένα πολιτικό. Θέλετε να χτυπήσετε εμένα. Χτυπήστε εμένα. Το να χτυπάς το Μουσείο Μπενάκη και την οικογένειά μου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει σε αυτόν τον τόπο με κάθε τρόπο που δεν έχουν βγάλει μία δραχμή προσφέροντας τον τόπο. Που επειδή είναι έξω από την πολιτική σκηνή. Που είναι έξω από την πολιτική σκηνή για να χτυπήσει εμένα, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Και για να σας πω και πόσο γελίο ήταν το επίπεδο της κριτικής, θα σας πω ότι σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό υπόθηκε και το εξής. Λέει, όχι μόνο λέει, στέλνει την έκθεση στην Αμερική, λέει, αλλά θα βγάλουν και λεφτά οι Αμερικάνοι από αυτή την υπόθεση, διότι δεν τη στέλνει σε μουσεία, τη στέλνει σε γκαλερί. Ξέρετε γιατί? Γιατί το μεγαλύτερο μουσείο της Washington λέγεται National Gallery. Όποιος ξέρει, έστω και τα ελάχιστα από πολιτισμό, ξέρει ότι είναι από τα πιο σημαντικά μουσεία στον κόσμο. Και είχαμε τους Έλληνες αναλυτές να λένε ότι θέλουμε την έκθεση σε γκαλερί. Να σας πω κάτι, όταν έχεις να κάνεις με τέτοια γελία πρόσωπα, συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι και το γεγονός ότι ξοδεύουμε αυτό το χρόνο να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πάρει ένα ευρώ ποτέ από τη ζωή του, ότι πήρε λεφτά από το γιο της, το θεωρώ προσβολή.